Δεν θα ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο. Το γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Σήμερα θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε δύο πράγματα. Την αποτυχία της πολιτικής που εφαρμόστηκε ως σήμερα και τα διλήμματα με τα οποία προσπαθούν να μας επιβάλλουν τη διαιώνιση ενός θανάσιμου λάθους. Πρώτα για το μέχρι στιγμής πρόγραμμα. Γιατί απέτυχε? Τους αριθμούς τους γνωρίζετε. Το έλλειμμα που αντιμετώπισε η χώρα το 2009 το υπολόγισαν στα 36 δισεκατομμύρια. Για να το αντιμετωπίσουν, προμνημονίου και μετά το μνημόνιο πέρσι, πήραν περιοριστικά μέτρα ύψους 30 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην πορεία αυτή έπεφταν συνεχώς έξω και πήραν και άλλα μέτρα. Μέχρι το τέλος του 2011 θα έχουν πάρει περιοριστικά μέτρα όχι 30, αλλά 40 δισεκατομμυρίων. Τώρα σχεδιάζουν και επιπλέον μέτρα για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι το συνολικό πακέτο των περικοπών θα φτάσει παρακαλώ τα 66 δισεκατομμύρια. Κι όμως το 2015 το αρχικό έλλειμμα των 36 δισεκατομμυρίων δεν θα έχει ακόμα μηδενιστεί. Γιατί βαθαίνουν την ύφεση αντί να κόβουν το έλλειμμα. Και έτσι τα νέα μέτρα τα τρώει κάθε φορά η ύφεση. Άρα το πρόβλημα επιτείνεται, δεν λύνεται. Επικαλείται η κυβέρνηση ως επίτευγμα τη μείωση του ελλείμματος το 10 κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ξεχνά όμως ότι έχει αφήσει απλήρωτες υποχρεώσεις σε Έλληνες δικαιούχους για το χρόνο αυτό, για το 2010, ύψους 2,5% του ΑΕΠ. Άρα η πραγματική μείωση του ελλείμματος το 10 είναι μισή από αυτή η οποία εμφανίζεται. Πήραν μέτρα ύψους 10% του ΑΕΠ και πέτυχαν πραγματική μείωση του ελλείμματος 2,5% και όχι 5%. Τα 3/4 δηλαδή των θυσιών πήγαν χαμένες. Και αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, να και κάποια αριθμή ακόμα. Υπολόγισαν για τη φετινή χρονιά το έλλειμμα να πέσει κατά 4%. Όμως το πρώτο πεντάμινο του 2011 το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 13%. Υπολόγιζαν για το σύνολο της φετινής χρονιάς τα δημόσια έσοδα να αυξηθούν κατά 8,5%. Το πρώτο πεντάμινο φέτος είχαμε όχι άνοδο 8,5%, μείωση 7,1%. Δεν έπεσαν λοιπόν απλώς έξω στους στόχους. Είχανε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα τα οποία επιδίωκαν. Αυτή την αποτυχημένη πολιτική θέλουν να συνεχίσουν. Να επιτείνουν την ύφεση, την ανεργία, τα λουκέτα, την υστέρηση των εσόδων, τη διεύρυνση του ελλείμματος. Σε αυτή την πολιτική η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα λέει όχι.